Γιώργος Κοντογιώργης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, πρώην πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Η χώρα, η Ελλάδα έχει μια αντίφαση την οποία την βιώσαμε και τώρα τους τελευταίους μήνες, δηλαδή σε έκτακτες καταστάσεις δείχνει ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση πράγματα γίνονται και γίνονται αποτελεσματικά. Άρα δεν είναι θέμα αδυναμίας, δεν είναι θέμα έλλειψης δυνατοτήτων, είναι θέμα έλλειψης πολιτικής βούλησης. Στον Εύρο, όπου έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, τα αποτελέσματα ήταν αυτά που έπρεπε. Μόλις πέρασε αυτό, γυρίσαμε στα ίδια. Κοιτάξτε, δεν είναι ζήτημα απλώς έλλειψης, αν θέλετε, πολιτικής βούλησης, αλλά μιας σταθεράς ιδεολογίας, η οποία προσπαθεί να δώσει άλλη οπτική για τα πράγματα, για τη θέση της χώρας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι οφείλεται σε μια εξαντικειμένου αδυναμία, αλλά σε μια εσωτερική προσομοίωση μιας αντίληψης των πραγμάτων που θέλουν την Ελλάδα μια περιδεή χώρα που κανείς δεν ασχολείται από τους ηθήνοντες με τα πράγματα της χώρας αυτής, τα αντιμετωπίζουν μόνο εκ των ενόντων, διότι οι προτεραιότητες τους είναι διαφορετικές. Το έχουμε δει ότι σε όλη την διαχρονία των ελληνικών εξωτερικών ζητημάτων ο καθένας προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί το κάθε πρόβλημα για να το αφήσει για τον επόμενο. Αλλά δεν σχεδιάζει κανένας απολύτως μια πολιτική επίλυσης με βάση τους κανόνες που ισχύουν στις διακρατικές σχέσεις. Δηλαδή σχέσεις δύναμης που έχουν να κάνουν τόσο με την πολιτική βαρύτητα όσο και με τη στρατιωτική βαρύτητα της χώρας. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της αντίφασης που υπάρχει με την ίδια διαχείριση των ίδιων προβλημάτων στο εσωτερικό της χώρας, που εδώ στην αντιπαλότητα μεταξύ των διαφόρων κομμάτων και ηγεσιών μεγιστοποιείται η διεκδίκηση κατά τον τρόπο που ουσιαστικά, αφού δεν υποστηρίζεται από αντίστοιχη πολιτική βούληση, οδηγεί σε εκρηκτικές ήττες και αδυναμίες. Ψάχνουν να βρουν ωστόσο την λύση αποδίδοντας σε ξένους τις κακόβουλες ενέργειες, επομένως δίνοντας μία οπτική δαιμονοποίησης των πραγμάτων, και από εκεί και πέρα ας έρθουν οι κοινωνίες να αντιληφθούν τι ακριβώς έχει συμβεί. Το γνωρίζουμε αυτό στη διάρκεια των σχέσεων από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα Ελλάδας και Τουρκίας, ξέρετε. Για να μην πάμε από την εποχή του 1955 με το Κυπριακό. Ναι. Η συγκριτική βάση στους συσχετισμούς και σε επίπεδο διπλωματίας και σε επίπεδο στρατιωτικό ήταν υπέρ της Ελλάδας. Τι συνέβη και σήμερα μας λένε ότι βρισκόμαστε σε αδυναμία. Και τι συνέβη, αναφέρατε τον Εύρο. Mm-hmm. Τι συμβαίνει σήμερα στο Αιγαίο που μας λέγανε ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Γιατί σήμερα μπορούν και κάνουν ανάσχεση και τότε αφήσανε όλη αυτή την κοσμοσυρωή από τα απόνερα της διεθνούς των αγορών και των διαφόρων υπεριαλισμών που ασκούνται στον κόσμο να έρθουν να εγκατασταθούν ή να διέλθουν από την Ελλάδα ως αν οι ίδιοι είναι διακινητές. Πού οφείλεται αυτή αφενός η απόκληση από την βούληση του λαού, γιατί αυτό φαίνεται. Αναφερθήκατε στη δεκαετία του 50, το συζητούσαμε και χθες με τον Σπύρο του Δημητρίου. Η δεκαετία του 50 ήταν γεμάτη διαδηλώσεις για την ένωση της Ελλάδας με την Κύπρου, με νεκρούς διαδηλώσεις κλπ. Υπήρχε απόκληση τότε από την εθνική, από τη βούληση την εθνική και την βούληση της ηγεσίας. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα με το Σκοπιανό. Πάλι τα ίδια. Βγαίνουν οι Έλληνες, διαδηλώνουν, πιέζουν, ξανά βρίσκονται ενώπιον ξεπουλήματος εθνικών θεμάτων. Υπάρχει μια διαρκής απόκληση μεταξύ της βούλησης του λαού, η οποία έχει ορθολογική βάση, έτσι, και της πολιτικής που ασκούν οι ηγεσίες διαχρονικά και διακομματικά. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα? Εξηγείται από το ότι οι ηγεσίες είναι ξένο σώμα προς την κοινωνία και επομένως προς το εθνικό συμφέρον. Λέω συχνά ότι ένας μεγάλος ηγέτης δεν μπορεί να βγει μέσα από ένα πολιτικό σύστημα όπως το δικό μας, το οποίο στην πραγματικότητα αυτό που θέλει είναι να απαξιώσει και να καθυποτάξει την κοινωνία, να διασπάσει τον
συνεκτικό της δεσμό, την πολιτισμική της συνεκτικότητα, για να μπορεί να είναι ελεύθερη να ιδιοποιείται το δημόσιο αγαθό, δηλαδή να κάνει το κράτος δικό της και μέσω του κράτους να ενεηλατεί την κοινωνία. Γι' αυτό δεν φτάσαμε από το 2008 μέχρι σήμερα, από τη διαρκή λαϊλασία της χώρας που έγινε διαχρονικά από τη μεταπολίτευση κυρίως. Η εξουσία έχει αυτή την τάση γενικώς. Σε εμάς γιατί συμβαίνει στον υπερθετικό βαθμό και δεν συμβαίνει και σε άλλες χώρες, ούτε καν σε χώρες βαλκανικές, οι οποίες μπορεί να πει κανείς ότι έχουν μια πιο έντονη ροπή σε αυτό. Κύριε Καλαρίτη, υπάρχει και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι αυτό το πολιτικό σύστημα που μας επευλήθη καταναγκαστικώς μετά την Επανάσταση είναι αντίστοιχο προς χώρες όπως είναι οι ευρωπαϊκές, οι οποίες έβγαιναν από τη φεουδαρχία και επομένως δεν συναντιόνταν μέσα στο σύστημα οι κοινωνίες, η κοινωνική συλλογικότητα με τους πολιτικούς, αλλά συναντιόνταν σε επίπεδο ιδεολογίας. Ο ένας ήταν φιλελεύθερος, ο άλλος ήταν σοσιαλιστής, αριστερός, δεξιός. Εξωθεσμικά, αλλά μέσω της ιδεολογίας, υπήρχε μία σχέση της πολιτικής με το συλλογικό. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η σχέση, διότι αυτές οι ιδεολογίες δεν έχουν καμία σχέση με τον χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας. Δεν υπήρξε ποτέ φεουδαλική ελληνική κοινωνία. Ζούσε με δημοκρατικούς όρους πριν από την Επανάσταση, μέσα στα κοινά. Και όταν ένας είναι όριμος πολιτικά, δεν μπορεί να ζει μέσα σε ένα θεσμικό βρεφονιπιακό σταθμό. Και τον ίδιον θα διαλύσει, γιατί θα λειτουργεί με όρους ατομικότητας και δεν θα του λέει τίποτε. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι όπου υπάρχει αντίστοιχη πολιτική προσέγγιση η αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος. Αυτή περνούσε μέσα από την κομματοκρατία και την πελατειακή σχέση. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει συνάντηση σε κανένα, ούτε σε ιδεολογικό, παρόλες τις μπαρούφες και τις διακηρύξεις περί αριστεράς και δεξιάς, ούτε σε επίπεδο θεσμών μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Επομένως όλοι μοιάζουν σαν μια σταγόνα νερού. Αυτό το πολιτικό σύστημα δεν παράγει ηγέτες. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Μία φορά παρήγαγε ηγέτη, αλλά ήρθε απ' έξω φυτευτός όταν είχε καταρρεύσει το σύστημα. Και αναφέρομαι στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Κανείς άλλος. Μετά τη Βαβαροκρατία, κανείς άλλος. Το να μένουμε λοιπόν σε επίπεδο ιδεολογίας και δεοντολογίας μάλιστα, και να διερωτόμαστε γιατί δεν συμβαίνει, πρέπει κάποτε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να πούμε αυτό. Όσο και να μιλάμε με δεοντολογία, ο πολιτικός δεν θα μας ακούσει, θα μας δουλεύει. Άρα τι χρειάζεται? Χρειάζεται αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Να αναγκάζεται η πολιτική να αφουγκράζεται την ανάσα της κοινωνίας, τη βούλησή της, και να υπέχει ευθύνη, κύριε Καλαρίτη, για ό,τι κάνει. Δεν γίνεται να μας λέει ο καθένας ότι έχει δικαίωμα εκ του συντάγματος να προκαλεί καταστροφές στη χώρα, να λέει λατή τη χώρα και στο τέλος να λέει ας με τιμωρήσει ο ελληνικός λαός να μην με ψηφίσει. Στις εκλογές ο λαός ψηφίζει μονάρχη, τον επόμενο μονάρχη. Δεν τιμωρεί κανέναν. Άρα λογοδοσία και συνέπειες ως δικλείδες. Αλλά για να υπάρξει λογοδοσία πρέπει να υπάρχει θεσμός που θα εγκαλεί τον πολιτικό. Πρέπει η κοινωνία να είναι θεσμός της πολιτείας και όχι ιδιώτης που θα τον καταχαιριάζει ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι τυχαίο, θα μου επιτρέψετε να το αναφέρω, ότι στη διάρκεια της μεταπολίτευσης και με κορυφαία εκδήλωση τα τελευταία χρόνια, γιατί εδώ αποκαλύφθηκε ακριβώς η λαϊλασία της χώρας, η εσωτερική λαϊλασία της χώρας μέσα από την κρίση και από τον τρόπο της διαχείρισής της, οδηγηθήκαμε στο να γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης με έναν τρόπο που είναι μοναδικός, με έναν τρόπο που προσπαθεί να αποκόψει τις πολιτισμικές αναφορές της ελληνικής κοινωνίας στο παρελθόν της, γιατί αυτό το παρελθόν είναι πολύ βαρύ και σηκώνει πολύ συλλογικότητα για την κοινωνία. Άρα λοιπόν καταγίνονται μέσω διαφόρων τρόπων να κόψουν το νήμα αυτής της σχέσης. Γιατί? Διότι πρέπει να μπορέσουν να είναι ελεύθεροι, δηλαδή να έχουν μάζες οι οποίες θα τους χειροκροτούν, και σε αυτή τη βάση η ελληνική κοινωνία δεν παίζει. Γι' αυτό έχουμε
ανθρώπους σε αυτή την περίφημη επιτροπή της κυρίας Αγγελοπούλου, όπως την κυρία Αγγελοπούλου, όπως τον κύριο Χατζή και τόσους άλλους εκεί μέσα, που είναι όλοι οι ίδιοι, συμπεριφέρονται ως έναντι του ελληνικού παρελθόντος και της ελληνικής κοινωνίας, ως ξεπεσμένοι άρχοντες που βλέπουν τους προγόνους και την ίδια την κοινωνία και τις κληρονομιές τους από τη δική τους σκοπιά, δηλαδή ως κακομοίριδες, και θέλουν να μεταφέρουν στην κοινωνία την έννοια της κακομοιριάς, του ξεπεσμένου, που μάλιστα για ανθρώπους όπως η κυρία Αγγελοπούλου και νεοπλούτων, που τους δείχνει το χέρι για να τους πει ότι ο μέγιστος εκείνος Καποδίστριας ήταν και δικτάτορας. Γιατί έχετε αναλογιστεί, γιατί πρέπει να δικαιωθεί η βαβαροκρατία, ο στρατός κατοχής και η ξένη δύναμη η οποία ήρθε και δέσμευσε από τότε την ελληνική κοινωνία, τον ελληνισμό, και ανταγωνιζόταν μαζί με τους τοπικούς παράγοντες της ελληνόφωνης πια πολιτικής τάξης, πια ποιος θα καταστρέψει περισσότερο τον ελληνικό κόσμο και θα δεσμεύσει τη δυναμική του. Ξέρετε τι κάνει επίσης εντύπωση, ότι χώρες ας πούμε όπως η Αλβανία, έτσι, η οποία έχει τα προβλήματα που έχει, έχει το βαθμό διαφθοράς που γνωρίζουμε, έχει τους πολιτικούς που έχει, τα Σκόπια. Αυτές οι χώρες, οι οποίες είναι στην κατάσταση που είναι, έχουν ένα πολιτικό σύστημα το οποίο μπορεί να είναι διεφθαρμένο, να συγκρούεται. Βλέπεις ότι εκεί όμως οι βασικές εθνικές επιδιώξεις, ανεξαρτήτως του βαθμού διαφθοράς, της έλλειψης θεσμών, της σύγκρουσης μεταξύ τους, υπηρετούνται από όλους. Εκεί δεν εγκατέλειψε. Δηλαδή η Αλβανία, με οποιοδήποτε καθεστώς, δεν εγκατέλειψε ποτέ τις εκδικήσεις της εις βάρος Ελλάδος, την εθνοκάθαρση στη Βόρεια Ήπειρο, την διεκδίκηση διαφόρων εδαφών κλπ. Οι Σκοπιανοί, το ψευδοαφήγημά τους επίσης. Οι Βούλγαροι. Δηλαδή, ανεξαρτήτως του ποιος είναι πάνω, ποια ιδεολογία, ποιο πολιτικό σύστημα, ποιος κυβερνά, η εθνική ατζέντα εκεί υπάρχει. Σε εμάς όχι μόνο δεν υπηρετείται, αναζητούν αφορμή για να δικαιολογήσουν τις ατζέντες των άλλων. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά, ούτε σε άλλη χώρα. Μα γι' αυτό είπα, αλλά προσέξτε. Έχουμε η άρχουσα τάξη, και εδώ πρωτοστατεί η λεγόμενη πνευματική τάξη, η κρατική διανοούμενη, δεν είναι τίποτε άλλο παρά κοραϊστές και γουναριστές. Οι άνθρωποι, θυμηθείτε ότι η κυρία αυτή που δυστυχώς είναι, την έχει βάλει, και σε αυτό είναι η ευθύνη του Πρωθυπουργού όπως και της Επιτροπής και όχι της Ιδίας, που αγνοεί πλήρως την ιστορία, αλλά κάποιος της υπέβαλε την ιδέα ότι ο Κοραής είναι η μεγάλη ιδέα και όχι ο Καποδίστριας. Προσέξτε, ο Κοραής βυσοδομούσε με βελογραφήματα εναντίον του Καποδίστρια και θεωρήθηκε ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του, και συνετάχθη με όλους εκείνους οι οποίοι εξεγέρθηκαν εναντίον του να δημιουργηθεί ανεξάρτητο κράτος. Γιατί ο Κοραής ήθελε το σύνταγμα το ελληνικό να το φτιάξουν Γάλλοι γερουσιαστές και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο θα διδάσκουν Γάλλοι δάσκαλοι. Προσέξτε, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της ιδεολογίας της εθελοδουλείας. Ήθελε το έθνος των Γρεκογάλλων, ουσιαστικά δηλαδή να υποταχθούμε και να αφομοιωθούμε από αυτούς που θεωρούσε ιδεολογικά ως ανώτερους εκείνη την εποχή. Συγκρατήστε λιγάκι ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, με αφορμή τα 200 χρόνια, οικοδομούν την ιδεολογία της μεταβολής του πολιτισμικού στίγματος του ελληνικού λαού, που σημαίνει αλλαγή λαού στην πραγματικότητα. Και εδώ ακριβώς έγκυται το πρόβλημα. Συγκρατήστε επίσης, γιατί εγκαλείται ο Καποδίστριας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για αυτά που συμβαίνουν στα σύνορά μας. Εγκαλείται, αν τον συγκρίνετε με τον Κοραή, για αυτά που σας είπα, γιατί ο Καποδίστριας ήθελε ελληνικό κράτος με ελληνικό νεογνώμονα, και συγχρόνως εγκαλείται αυτός ως αυταρχικός, επειδή κατέστειλε την εξέγερση όλων αυτών οι οποίοι ήθελαν να διατηρήσουν τα παλαιά προνόμια, δηλαδή των Κοτζαμπάστων και των άλλων, οι οποίοι, αναλογιστείτε τι έκαναν, οργάνωσαν την καταστροφή του ελληνικού στόλου. Αντιληφθείτε και πολλά άλλα, να μην σας τα απαριθμίσω. Λοιπόν, τι ήθελαν ως σύνταγμα αυτοί οι άνθρωποι, γιατί αντιτάχθηκαν στον Καποδίστρια και ζητούσαν ευρωπαϊκό σύνταγμα,
γιατί ήθελαν να απαγορεύσουν, να εμποδίσουν τον Καποδίστρια να ξαναβάλει την κοινωνία στην πολιτική ως δήμο μέσα στα κοινά της εποχής εκείνης. Και να συνεχίσουν τον κοζαβασισμό στο νέο κράτος. Σαν τη σφραγίδα για τον εαυτό τους. Yeah. Και όχι μόνο αυτό, προσέξτε, ζητούσαν την κατάργηση της καθολικής ψήφου. Γι' αυτό ζητούσαν το Σύνταγμα. Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν είχαν καθολική ψήφο. Οι Άγγλοι την εποχή αυτή είχαν το 7% ψήφο. Λοιπόν, και οι Έλληνες είχαν ψήφο όχι εκλογής, αλλά ψήφο απόφασης διακυβέρνησης, δημοκρατία. Και τους απαντάει ο Κοραής, δεν είναι δυνατόν να καταργήσω το δικαίωμα της ψήφου σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχεται από το παρελθόν και είναι μέρος της φύσης τους. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που κατηγορήθηκε από τον επίσης στην Ιόνια πολιτεία από τον Ρώσο επιβλεπτή της περιοχής της Ιόνιας πολιτείας ότι είναι οι προτάσεις του για το Σύνταγμα πολύ φιλελεύθερες, πολύ δημοκρατικές εννοούσε, αυτός που εγκαθίδρυσε το πρότυπο σήμερα στον κόσμο της Ελβετικής Ομοσπονδίας, αυτός που ήγηρε το ζήτημα των εθνοτήτων απέναντι στην απολυταρχία, να κατηγορείται για αυταρχισμό. Και δεν κατηγορείται για αυταρχισμό η βαβαροκρατία. Για να προσθέσω επίσης ότι ο άνθρωπος αυτός που λέγεται Καποδίστριας, αντέτοιμε σε αυτούς που του ζητούσαν σύνταγμα να μιλάτε για προσωρινό πολίτευμα, διότι όρος για να μας αναγνωρίσουν δεν υπήρχε, ούτε κράτος ούτε βεβαίως αναγνώριση της ανεξαρτησίας όταν ήρθε ο Καποδίστριας. Yeah. Όρος λοιπόν για να μας αναγνωρίσουν αυτή την ελευθερία, την ανεξαρτησία ή απολυταρχικές δυνάμεις της Ευρώπης είναι να εγκαθιδρύσουμε και εδώ απολυταρχία. Και βεβαίως να είναι προτεκτοράτο. Τη στιγμή που ο Καποδίστριας αγωνιζόταν για να αναγνωρίσει ένα κράτος βιώσιμο και μη προτεκτοράτο και που πρότεινε στον Λεοπόλδο, τον υποψήφιο βασιλιά, ότι πρέπει να είναι βασιλιάς και όχι μονάρχης απολυταρχικός και να εκλεγεί από τον ελληνικό λαό, τον εγκαλούν για αυταρχισμό. Γιατί μόνον έτσι θα νομιμοποιηθεί η απολυταρχία η ελαίο Θεού του Όθωνα και των άλλων σήμερα της κομματοκρατίας. Η εξαίρεση βαραίνει στη συνείδησή τους. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε αυτά τα μεγάλα προβλήματα σήμερα, διότι έχουν κληρονομηθεί από τον τρόπο της απελευθέρωσης. Δεν είμαστε στην ίδια τροχιά με την Ευρώπη, είμαστε σε μια τροχιά η οποία ιτήθηκε, μας επέβαλαν και τώρα λειτουργούμε, μας επέβαλαν ένα απολυταρχικό καθεστώς το οποίο μετεξελίχθηκε σε κομματοκρατία, ξένο σώμα προς την κοινωνία και τώρα μας εγκαλούν ότι εμείς φταίμε γι' αυτό. Αλλά είναι οι ίδιοι που στο όνομα αυτής της ιδεολογίας της υποτέλειας μας λένε ότι πρέπει να δεχθούμε το σχέδιο Ανάν, μας λένε ότι πρέπει να δώσουμε νησιά του Αιγαίου και την ΑΟΣ στους Τούρκους για να μην τα θέλουμε όλα εμείς, μας λένε ότι πρέπει να εκχωρήσουμε, για πρώτη φορά έγινε, εθνική ιστορία, άρα εθνικό μέρος, εθνική πολιτισμική αναφορά στην περίπτωση των Σκοπίων, γιατί λέει δεν μας απασχολεί και δεν μας ενοχλεί ο εθνικισμός των γειτόνων αλλά ο εθνικισμός των Ελλήνων. Τώρα για ποιον εθνικισμό αναφέρονται, ποιος είναι η μα δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να δικαιολογήσουν, να δικαιολογήσουν τις διεκδικήσεις των υπόλοιπων. Που προβάλλει η ελληνική κοινωνία κάθε φορά που έρχονται να εκχωρήσουν δίκην εθελοδούλων, γιατί δεν έχουν κανένα λόγο να παίξουν κανένα εθνικό ρόλο, λιμένονται μόνο την ελληνική χώρα, επομένως θέλουν συμμάχους τους άλλους, τους γείτονες και υιοθετούν τον εθνικισμό τους. Είναι κατεξοχήν εθνικιστές αυτοί οι εθελόδουλοι, διότι υιοθετούν τον εθνικισμό των άλλων και όχι και χωρίς να υπάρχει κανένας εθνικισμός στην ελληνική κοινωνία σήμερα. Για αυτή η προσπάθεια αλλαγής λαού γίνεται και διανοητικά μέσω της παιδείας, μέσω της αποδόμησης ιστορίας και βιολογικά δημογραφικά με την εσκεμμένη, εσκεμμένη ανοχή στην ελευθερία μεταναστών. Προσέξτε, δεν χρειάζεται να τα ανακαλύψουμε. Τα ομολογούν. Οι ίδιοι που είναι μέλη στην Επιτροπή μας λένε ότι θα αλλάξουμε λαό φέρνοντας εδώ οικονομικούς μετανάστες
όχι ενσωματώνοντάς τους, αλλά καθιστώντας, αντικαθιστώντας, μειώνοντας την ελληνική κοινωνία στις αξιακές και πρακτικές νοοτροπίες αυτών των ανθρώπων, δηλαδή να μεταβάλουν την ελληνική κοινωνία σε κοινωνία της Μέσης Ανατολής. Και βεβαίως μέσα από αυτό θα κοντίνουν και τα πόδια της ελληνικής κοινωνίας για να μην έχει εξάρσεις. Αυτό τους ενοχλεί. Κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, πώς βλέπετε να εξελιστεί αυτό? Λογικά ξενοκίνητοι και δυστυχώς και δωρεάν. Δεν χρειάζεται να τους χρηματοδοτήσει κανείς, παρόλο ότι πολλοί φέρονται έξυπνα και τα παίρνουν. Αλλά εδώ οι περισσότεροι είναι ιδεολογικά ξενοκίνητοι, αθελόδουλοι και υπηρετούν αυτό ακριβώς το σκοπό. Και κάτι τελευταίο σύντομα, επειδή πρέπει να πάμε σε δελτίο, πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό πλέον? Γιατί τελειώνουν και ανοχές και εντοχές. Κοιτάξτε, εάν συνεχίσει έτσι, που θα συνεχίσει, διότι δεν το φτιάξαμε εμείς αυτό το σχήμα των δύο επιτροπών. Συγκέντρωσαν τους πάντες εκεί, αλλά ποιοι? Αυτοί που είναι οι ηγύτερες του τόπου. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι το εξής. Ότι όταν φεύγει κάποιος που λέγεται Τσίπρας, γιατί? Διότι έχει συγχαθεί η ελληνική κοινωνία όλη αυτή την πολιτική την οποία εφαρμόζει με τους καρανίκες, και έρχεται κάποιος άλλος ακριβώς γιατί δηλώνει ότι είναι αντίθετος. Αλλά όταν έρχεται η στιγμή, δεν τον εξομοιώνω βεβαίως, έτσι, δεν εξομοιώνω τον νυν πρωθυπουργό με τον Τσίπρα, διότι εκεί βρισκόμαστε μια κατηγορία από μόνος, όλοι το τρίτο κόσμο και παραπέρα, για να μην δώσω άλλους χαρακτηρισμούς. Αλλά όταν έρχεται η στιγμή να επιλέξει κάποιον για το Μέγαρο Μουσικής και σκέφτεται τον Πρετεντέρη, ο νους του πάει στον Πρετεντέρη, όταν σκέφτεται να βάλει επικεφαλής και μέλη της Επιτροπής που θα δοξάσει την Επανάσταση και βάλει αυτούς που βάζει, σημαίνει ότι έχει πρόβλημα. Και έχει πρόβλημα διότι μας το δήλασε ποιο είναι το πρόβλημα. Όταν για την 25η Μαρτίου μας ανέφερε ότι με την Επανάσταση συγκροτήσαμε έθνη. Δεν γνωρίζει ιστορία δηλαδή. Πώς έγινε να επαναστατήσουμε για να φτιάξουμε έθνος? Αν δεν είχαμε έθνος. Επαναστατήσαμε δηλαδή. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν μας άρεσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να διακόψω. Θα συνεχίσω τη συζήτηση επόμενες μέρες. Έχει πολύ ενδιαφέρον τους άλλους και δεν εξαλείται το θέμα.